στο Γάσιζι απέναντι στην ΑΕΚ, δυσχεραίνοντα το έργο τη ομάδα για να το πει ο Αποέλ, ο οποίο δεν σε βάσει και γκολ. Ο Σέρινταν όμω αντί να τελειώσει τη φάση προσπαθεί να γυρίσει και ο Κουλόν μαζί με τον Γιοργαλή θα καθαρίσουν τη φάση. Ασίς, αυτό θέλει να βρει και πάλι τον Σλοβαίνο, ο οποίο θα καταφέρει να μπει στην περιοχή. Κρατάει μπάλα, αργεί να δώσει την πάσα, κεφαλιά, διαμαρτύρονται για χέρι. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο διαιτητή, απομακρύνει. Και ακολούθω η παλιά του Σλοβαίνου. Να δούμε. Νομίζω ότι βρήκε και στο χέρι του Καρλά, ο οποίος πήγαινε να το μαζέψει εκείνη την ώρα πάνω στο σώμα του. Θα το δείτε ξανά εδώ. Ντε Βινσέντι. Έξυπνη πάσα για τον Μωράης. Ο Γιοργαλίδης τη διαβάζει. Μαζεύει την μπάλα. Διαμαρτύρονται από τον Αποέλ ότι ο Γκουλόν εκτόπισε. Εδώ σε επανάληψη η μονομαχία του Γκουλόν με τον Μωράης. Αλεξάνδρου δεν έκανε το σούτ όπως ζητούσε η κερκίδα των φίλων του Αποέλ. Μέσα στην περιοχή Αλεξάνδρου. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριος Καπούλης με τον Αλεξάνδρου να περνάει από τον Λοψανίτζε. Στην πτώση του Γεωργιανού πέφτει και ο Αλεξάνδρου. Σε εδώ ξανά η μονομαχία. Δεν νομίζω ότι καθ' οποιονδήποτε τρόπο έχει σπρώξει ο Λοψανίτζε. Έχει χάσει την ισορροπία του και πέφτει κατακόρυφα στον άξονα του. Γερμανός άρχισε να δώσει. Δίνει όμως τώρα ωραία το σέρι, ήταν η κεφαλιά. Ο Γιοργαλίδης με την πλή προσπάθεια σε κόρνερ στο 29. Το οποίο εκτελείται τώρα από τον Ντε Βινσέντι. Κεφαλιά του Τζεμπούρα από κοντά. Out! Δίνει τώρα το ελεύθερο στον Αργεντινό. Η εκτέλεση του φάλου στο 35. Ο Λάνικ δεν καταφέρει να πάρει την κεφαλιά. Έρχεται να μαζέψει την μπάλα όμως ο Σέρτζιο. Δεύτερο δοκάρι. Το σούτ από κοντά. Γκολ! 1-0 για τον Αποέλ με τον Μάρτιν Λάνικ στο 35ο λεπτό. Ο Γερμανός, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλλα, ο οποίος βρέθηκε στην κατάλληλη θέση από την εκτέλεση φάουλ του Ντε Βινσέντι, δεν πήρε την πρώτη κεφαλιά. Απέτυχε όμως από μακρύνη άμυνα της Ομόνιας. Ο Σέρτζιο γέμισε εκ νέου. Γύρισε ο Τζεμπούρ και ο Λάνικ με το αριστερό. Αμαρκάριστος μέσα στην καρδιά της μικρής περιοχής της Ομόνιας. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα παρά την προσπάθεια που έκανε ένας αμυνόμενος από τους τριφυλοφόρους. Τζεμπούρ ο δημιουργός, Λάνικ ο εκτελεστής. Νορβηγός πάει απευθείας, η μπάλα στα δίχτυα. Πέρασε τη γραμμή. Ο Ρίσε, ο οποίος ευνηδιάσει τον Γιοργαλίδη, έκανε πολύ κακή εκτίμηση της φάσης ο τροματοφύλακας της Ομόνιας. Ο πάγκος του Αποέλ και πάλι πυροδοτείται από ενθουσιασμό. Έκρηξη χαράς. Ο Ρίσε δέχεται αυτή τη φορά τα συγχαρητήρια όλων. Στο 39 η φάση σε επανάληψη με πολλά φάλτσα. Αργεί να καταλάβει τι θα γίνει ο Γιοργαλίδης. Βάζει με το χέρι μπάλα όμως από την οριζόντια δοκό. Αναπηδά καθαρά πίσω από τη γραμμή της εστίας του. Και έτσι γίνεται το Αποέλ Ομόνια 2-0. Κίρμ πιέζεται τον Αλεξάνδρου, ο οποίος θα τοποσπάσει την μπάλα. Και πετάει για τον Σέρινταν, η παλιά του πέρασε. Χαμηλά το σημαίακι ο Ιρλανδός. Ντε Βινσέντι περιμένει το γύρισμα, η μπάλα έφυγε. Φοφανά άφησε ο Σκέμπρι Γκαρθία το γυριστό. Η μπάλα θα φύγει δίπλα από την εστία του Χιώτη. Αδυνατή να απεκλωβιστεί η Ομόνια, η οποία τώρα έχει ευκαιρία με τον Γκαρθία να πετάει μπροστά για τον Σκέμπρι. Από κανονική θέση γρήγορα ήρθε και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ ο Μωράης. Ντε Βινσέντι για τον Σέρτσιο. Έγινε η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Αλεξάνδρου κεφαλιά γύρισμα. Ντε Βινσέντι, μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ που έψαχνε ο Αργεντινός έρχεται στο 78 λεπτό. Η φάση που ξεκινάει από τον Αλονεύτη, το γύρισμα, η σέντρα του Σέρτσιο, κεφαλιά πάσα από τον Αλεξάνδρου, βάζει το τσίπημα όπως ακριβώς χρειάζεται ο βιρτουόζος Ντε Βινσέντι και στέλνει με φάλτσα την μπάλα στην ανοιχτή γωνία. Ο Αλονεύτης μαζεύει, είναι απέναντι του ασίς, ζητάει και πάλι ο Σέρτσιο, βγήκε η σέντρα του Αλονεύτη. Λάθος, ο Αλεξάνδρου out.